οργανώσαμε σήμερα αυτή την επίσκεψη στα έργα τα ορεινά του Δράμου, έργα τα οποία έφεραν το βουνό, αυτό το ομορφότερο θεωρώ βουνό της Ελλάδος, κοντά στον κόσμο και βοήθησαν πάρα πολύ και στον τουρισμό και τον τόπιο πληθυσμό να έχει πρόσβαση στα χωριά τους. Οφείλω να ευχαριστήσω καταρχήν το Δήμο Νεστορίου που μας διέθεσε και το όχημα και διοργάνωσε, θα έλεγα, όλη αυτή την επίσκεψη και εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας ακολουθήσατε για να δείξουμε το μεγάλο αυτό έργο που έχει γίνει στην περιοχή και το οποίο πρέπει να αναδειχθεί για να καταλάβει ο κόσμος ότι δόθηκαν χρήματα αλλά δεν πήγαν χαμένα. Κύριε Δαμόπουλε, συγκεκριμένα τα έργα να αναφέρουμε. Θα αναφέρουμε καταρχήν το έργο που είμαστε αυτή τη στιγμή στην περιοχή από το Πεύκο μέχρι το Λιανοτόπι, προϋπολογισμού γύρω στα 4.700, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και άλλο 1,5 εκατομμύριο έχει δοθεί στον υπόλοιπο δρόμο από εδώ προς το χωριό Γράμμος, το οποίο είναι άλλα 6,8 χιλιόμετρα, το προηγούμενο ήταν 12,2, συνολικό μήκος 19 χιλιόμετρα. Επισκεφθήκαμε νωρίτερα το άλλο έργο από το Κεφαλόβρυσο μέχρι την διασταύρωση της Χρυσής, το οποίο και αυτό ήταν 6,7 χιλιόμετρα περίπου, στήξε γύρω στα 5 εκατομμύρια και αυτό. Μεγάλα έργα και οφείλω να συγχαρώ και τους εργολάβους οι οποίοι κατόρθωσαν υπό αντίξωες συνθήκες. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικά για αυτό το έργο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις σε 40 σημεία, 44 σημεία, τα οποία υπήρχαν προβλήματα κατολιστήσεων και καθιζήσεων, γιατί ξέρετε το έδαφος είναι περίεργο εδώ στην περιοχή, φεύγει σε πολλά σημεία και κατόρθωσαν 40 αυτά σημεία να τα ολοκληρώσουν με τη βοήθεια και επιστημόνων που έφεραν οι ίδιοι και χρησιμοποίησαν. Και πρέπει να πω ότι έχουν μείνει άλλα 6 κομμάτια, στα οποία, όπως είδατε και εσείς, υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Έχουμε εξασφαλίσει ένα κονδύλιο 900.000 ακόμη, να παρέμβουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα 6 κομμάτια. Και όταν ολοκληρωθούν, νομίζω θα είναι ένα από τα πιο όμορφα έργα εδώ στην περιοχή και θα λύσει πολλά προβλήματα. Άλλο έργο το οποίο θα δούμε αργότερα είναι και η οδόστρωση μέσα στο χωριό τον Πεύκο, το οποίο στήχησε 600.000 αυτό, γύρω στα, μάλλον, ναι, 600.000, ένα μήκος 600 μέτρα περίπου. Αυτά είναι τα κυριότερα έργα και κάτι κατολιστήσεις που είδαμε και προηγουμένως γύρω στις 272.000, μια μεγάλη κατολίστηση στον δρόμο προς την Κοτήλη. Κύριε Δαμόπουλε, προβλέπονται άλλα έργα εδώ για την περιοχή του Γράμμου? Όχι, δεν προβλέπονται αυτή τη στιγμή άλλο έργο. Μάλλον έχει ξεκινήσει ένα έργο, στο οποίο δεν θα πάμε σήμερα, έχει ξεκινήσει ένα έργο από το Λιβαδοτόπι προς το Γιαννοχώρι, το οποίο θα γίνει και αυτό παρέμβαση με 3α χωματόδρομος, αλλά με όλα τα τεχνικά έχει ξεκινήσει. Όταν ολοκληρωθεί και αυτό θα το ανακοινώσουμε. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι όλη η οδοπία πλέον του Γράμμου με αυτά τα έργα, με την ολοκλήρωσή τους, θα έχει ολοκληρωθεί και πλέον υπάρχει πρόσβαση στις περισσότερες, αν μη τι άλλο, περιοχές. Ακριβώς. Ένα δίκτυο το οποίο θα κοστίσει, σαν προϋπολογισμό θα το πω τώρα, γιατί υπάρχουν και εκπτώσεις, ξέρετε από αυτά, προϋπολογισμός γύρω στα 19 εκατομμύρια για την περιοχή. Υπάρχει το κομμάτι του δρόμου από την Κοτήλη για το Πάρκο Εθνικής Ιφυλίωσης και υπάρχουν παράπονα εκεί από τους κατοίκους της Κοτήλης, κύριε Δαμόπουλε, γιατί είναι πολύ δύσβατος ο δρόμος.
Με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να πηγαίνουν στο Πάρκο Εθνικής Φιλίωσης από την πλευρά του Πέθκου. Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι γιατί δικά τους ήταν τα εδάφη, αυτοί τα παραχώρησαν για να γίνει αυτό το έργο, αλλά δεν περνάνε οι επισκέπτες από εκεί. Θεωρώ είναι πολύ δύσκολο το έδαφος. Εκεί, όπως λέγει η τεχνική, είναι στενός ο δρόμος, θα χρειαστούν μεγάλες παρεμβάσεις για να γίνει σωστός ο δρόμος από το Πάρκο Εθνικής Εφηλίωσης προς την Κοτήλη. Τον έχουμε περπατήσει πολλές φορές, είναι γύρω στα 9 χιλιόμετρα, θα χρειαστούν πολλά χρήματα για να γίνει, ίσως και πάνω από 12 εκατομμύρια. Είμαστε σε συζήτηση να τουλάχιστον πώς θα, σε ορισμένα κομμάτια να τα βελτιώσουμε. Έστω με κάποια διάστρωση με 3α. Ναι, έχει και πέτρες ο δρόμος, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε. Έχει 1,5 εκατομμύριο, ήδη κατασκευάζει, το έχει ο Μπακαλάριος Σταύρος, το κατασκευάζει. Είναι διάνοιξη 3α και τεχνικά μόνο. Βέβαια, οι ολοκλήρωση των έργων υποδομής δεν έχουν τελειώσει. Έχουμε και άλλες υποδομές, άλλους οδικούς άξονες, από διποταμία από Καλυβρίση προς Τρίλοφο, έχουμε και άλλες και άλλους δρόμους, αλλά εξαρτάται η οικονομία της χώρας, παιδιά. Να μην λέμε πολλά πράγματα. Γιατί προηγουμένως η Γιάννα άκουσε το ερώτημα που έδωσε στον Αντιπεριφερειάρχη για το Πάρκο Εθνικής Εφηλίωσης μέσω Κοτήλης, τα 9 χιλιόμετρα. Δεν σας το κρύβω ότι ξεκίνησε με μια τέτοια διεκδίκηση με τη Βουλή των Ελλήνων μέσω ΕΣΠΑ. Η Βουλή των Ελλήνων διαθέτει πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το συζητήσαμε, ήρθε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων πάνω στο Πάρκο Εθνικής Εφηλίωσης και ζητήσαμε τότε να γίνουν μόνο διανοίξεις τεχνικά και 3α. Και όλα αυτά να γίνουν για λιγότερα χρήματα, για λιγότερο προπολογισμό μέσω ΜΟΜΑΣ. Έφυγε η πρόεδρος της Βουλής, άλλαξε. Από εκεί και πέρα έχουμε επικοινωνία. Βέβαια πρέπει να υπάρχει βούληση και η πολιτική βούληση του νέου Προέδρου της Βουλής. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Αντιπεριφέρεια. Είναι κόπη πολλών ετών, να ευχαριστήσω και την τεχνική υπηρεσία της τότε νομαρχικής οδήγησης, σήμερα Αντιπεριφέρειας, και τους κατασκευαστές να συγχαρώ, διότι από ό,τι ξέρετε και βλέπετε, τα εδάφη εδώ δεν είναι καθόλου εύκολα. Έργα που έχουν ξεκινήσει εδώ προτού 15 χρόνια, ακόμη και σήμερα υφίστανται και καθυζήσεις και κατοριστήσεις. Άρα δεν είναι μόνο να κατασκευάζω και πόσο κοστίζει, θα λέμε. Διότι αν ξέρετε πολύ καλά ότι ένα χιλιόμετρο της Εγνατίας στοιχίζει 2 δις και εδώ με 2 δις κάνουμε όλο το γράμμο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εδώ με ένα δις δεν κατασκευάζουμε ένα χιλιόμετρο, κατασκευάζουμε χιλιάδες χιλιόμετρα, Γιάννα. Και θα έλεγα ότι είναι μια υποδομή που θα βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση σωστή την ορθολογική του δασικού μας πλούτου. Εύχομαι η δρόμη, η υποδομή αυτή να μην είναι η αιτία καταστροφής του ορεινού όγκου του γράμμου. Και ξέρετε τι λέω, ξέρετε όπου το πάω, να μην... Κύριε Δήμαρχε, επειδή παρακολουθείτε αυτά τα έργα από τότε που ήσασταν και αντινομάρχης. Βεβαίως. Συνολικά, μια εικόνα μπορούμε να έχουμε αυτών των έργων που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια στην περιοχή του γράμμου. Έχουν γίνει τόσα έργα υποδομής που αυτή τη στιγμή βρίσκουμε μια δυσκολία στην περιφέρεια, διότι έχουν απορροφηθεί πολλά χρήματα για έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή του γράμμου. Και θα ξέρετε ότι εκτός από τον ορεινό τουρισμό, εδώ πάνω προσανατολιζόμαστε και στο ιστορικό τουρισμό μέσω Πάρκου Εθνικής Εφηλίωσης και στο θρησκευτικό τουρισμό μέσω Τσούκας και Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου που επισκεφθήκαμε και με το χωριό. Θα έλεγα εδώ ο τόπος αυτός είναι πρικισμένος από τη φύση. Μην τον αφήσουμε και χαλάσει. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και είμαι από εκείνους που πάντα πίστευαν ότι ό,τι παρεμβάσεις γίνονται θα πρέπει να είναι ήπιες, να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον. Δεν δίνουμε κανένα το δικαίωμα να λέει μόνο αυτός είναι περιβαλλοντολόγος, αγαπά το περιβάλλον και εμείς είμαστε αντίθετοι. Η ασφαλτόστρωση σταμάτησε μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι το. Είναι υπολείπονται 6-800. Όταν φτάσουμε στη Γράμμωστα, ένα από τα αιτήματα προς την αντιπεριφέρεια και περιφέρεια θα είναι και αυτό. Να βρεθούν ορισμένοι πόροι να τελειώνει το έργο. Σας είπα ότι έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε από διποταμία προς Τρίοφο, έχουμε και άλλους οδικούς άξονες. Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε τις δυνατότητες που έχει η πολιτεία. Θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας και τα γνωρίζω πολύ καλά ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει για οδικό δίκτυο στο νέο ΕΣΠΑ 55 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 20 ήδη έχουν διατεθεί για την βελτίωση του οδικού άξονα
Κοζάνης Λάρισας. Άρα υπολείπονται 35 εκατομμύρια. Από αυτή την πίτα πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι ό,τι πάρουμε. Κύριε Δημαρχέ, εκτός από τις υποδομές που προφανώς είναι απαιτούμενες για την ανάπτυξη της περιοχής, χρειάζεται να προσελκύσουμε και επισκέπτες, γιατί διαφορετικά όλα αυτά τα έργα δεν θα αξιοποιηθούν κατ' ουσίαν. Και όλα αυτά τα χρήματα που έπεσαν θα έχουν πέσει χωρίς λόγο. Υπάρχουν στη σκέψη σας κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τουριστικά την περιοχή? Αυτή τη στιγμή θα μελούν τα έργα που κατασκεύασε η Αντιπεριφέρεια ή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως υπάρχουν σκέψεις και θα τις ανακοινώσουμε πολύ σύντομα από το Δήμο Νεστορίου. Έτσι. Είμαστε πάντα, ξέρετε πολύ καλά, αγαπητή Γιάννα, ότι πάντα πίστευα ότι μια χειροδρομική πίστα στο γράμμο θα δώσει ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς, παρότι ήρθαν από ό,τι ενθυμίστε εταιρείες δύο από την Αυστρία, βρήκαν αντιδράσεις, έφυγαν. Αυτό το μήνα που θα μας μπει μεθαύριο, που έρχεται, θα έχω μια συνάντηση με την τότε βουλευτή, έτσι μου έχει προσχεθεί, με τη Βιβίτη Βουζάλη, για να δούμε πάλι εάν τυχόν μετά αυτή την υποδομή υπάρχει διαφορετική άποψη από τους ιδιώτες Αυστριακούς. Είναι εφικτό? Διότι για να επενδύσει κάποιος πρέπει να έχει και χρήμα. Είναι εφικτό ένα τέτοιο σχέδιο? Βεβαίως είναι εφικτό. Δεν ξέρω γιατί παραπονέθηκαν, γιατί δεν δυσαρεστήθηκαν οι επιχειρηματίες στην Αυστρία, οι δύο που είχαν έρθει εδώ. Έφυγαν δυσαρεστημένοι. Τώρα θα δούμε, μετά την υποδομή αυτή, ίσως αλλάξουν όλοι.